Αντώνη, τι γίνεται, καλησπέρα. Καλησπέρα Κώστα, καλησπέρα Αντώνη, μου και στους ακροατές του Λίμπερο. Τι κάνεις, τι κάνεις. Ήμουν πόση ώρα στην αναμονή, δεν ξέρω γιατί. Κάτι με το κέντρο μας εδώ, κάτι έγινε, δεν πειράζει. Είπαμε ότι η τεχνολογία συνήθως μας βοηθάει, το μάτιαξα φυσικά ως συνήθως και αυτό. Γι' αυτό και δεν έγινε πειράζει. Αυτό. Τι κάνεις, τι γίνεται. Όλα καλά, δόξα τω Θεώ. 2 στα 2 ημέρες μεταγραφές, ανακοινώσεις. Ναι, τώρα εντάξει, είναι το διάστημα τώρα αρχές Αυγούστου που φορτσάρουμε λίγο για να κλείνει σιγά σιγά το ρόστερ. Είναι και μήνας προετοιμασίας αυτός. Είναι και μήνας προετοιμασίας, σωστό είναι αυτό. Τώρα, σήμερα είχαμε ένα νέο παιδί, έναν Αμερικανό, χθες το Βασίλη Καβαδά. Άρα η ρακέτα, ναι, η ρακέτα κλείνει. Δεν κλείνει. Δεν κλείνει. Εκκρεμεί ακόμα μια απόκτηση πιθανότατα ξένου παίκτη πάλι για τη ρακέτα. Αυτή τη στιγμή το 4-5 έχει 3 παίκτες. Το Χόκλερ, τον Καβαδά και τον Γκούντγουιν, ο οποίος ανακοινώθηκε σήμερα. Σίγουρα θα αποκτηθεί ένας ακόμα παίκτης, ξένος κατά πάσα πιθανότητα. Και από εκεί και πέρα μετά το βάρος θα πέσει στο κλείσιμο των θέσεων της περιφέρειας. Ναι. Αυτός ο Γκούντγουιν τώρα είναι ένα παιδί, από ό,τι διάβασα λίγο το βιογραφικό, ένας ρούκι, έτσι, ένα παιδί που έρχεται από το κολέγιο. Έτσι ακριβώς. Ο Γκούντγουιν έκανε αρκετά χρόνια στο κολέγιο για ένα λόγο, για δύο λόγους μάλλον. Στον έναν είχε πάρει μια μεταγραφή και δεν αγωνίστηκε, από κολέγιο σε κολέγιο και δεν αγωνίστηκε. Και έκανε και έναν τελευταίο χρόνο φέτος, δηλαδή πέρσι τη χρονιά που μας τελείωσε, εκμεταλλευόμενος τη δυνατότητα που δίνει το NCAA, που έδωσε μάλλον σε φοιτητές και τελειόφοιτους να κάνουν άλλη μια χρονιά, λόγω του πρόωρου τέλους της σεζόν από τον COVID. Έτσι έμεινε και πέρσι, και κάτι το οποίο του έκανε καλό από ό,τι φάνηκε, γιατί πέρσι έκανε ίσως την καλύτερη χρονιά του και σε ένα πολύ καλό κολέγιο, έτσι, τους Trojans του South Carolina. Ναι, ναι, ναι. Έκανε ίσως την καλύτερη χρονιά του τηρουμένων και των αναλογιών, δηλαδή της δυναμικότητας του κολεγίου, με 11 πόντους, 6,5 rebound, οπότε έρχεται ζεστός, ας το πούμε έτσι. Είναι ρούκι βέβαια στην Ευρώπη, και αυτός όπως το Χόρκλερ, που ακολουθεί και φέτος αυτή τη συνταγή ο Άρης, όπως έκανε πέρσι με τον Κάουαν, τον Τζούστον και όχι μόνο. Και φυσικά ελπίζουμε ότι θα βγει και αυτός ένα κελεπούρι ανάλογο των περσινών παικτών. Σωστό και αυτό. Τώρα, η ένταξη του Καβαδά σίγουρα σκορπίζει αισιοδοξία και χαμόγελα, γιατί όλοι ξέρουμε ποιος είναι ο Βασίλης, έχει ξαναπαίξει τον Άρη, ένα παιδί το οποίο αγαπάει τη Θεσσαλονίκη. Μέχρι πρότινος διεθνής, φέτος στον Παναθηναϊκό, δεν νομίζω ότι χρειάζεται περαιτέρω έτσι ανάλυση το τι μπορεί να κάνει. Ναι, σωστό. Ο Βασίλης είναι έμπειρος παίκτης, ξέρει που έρχεται, είναι από τους καλύτερους κατά με Έλληνες σέντερ που υπάρχουν, οπότε σίγουρα βοηθάει και η προηγούμενη παρουσία του στην ομάδα. Ξέρει καλά τον Άρη, ξέρει καλά τη Θεσσαλονίκη. Θα έχει βασικό ρόλο στο rotation της ομάδας εύλογα, ναι. Και είναι μία από τις, να το πούμε, από τις πιο ακριβές μεταγραφές του Άρη φέτος ο Βασίλης. Βέβαια. Και βεβαίως υπάρχει αυτός ο δεσμός, αυτή η σχέση με τον Γιάννη Καστρίτη, το οποίο προφανώς, ναι, και έκανε την απόφασή του πιο εύκολη. Έτσι, έτσι. Είναι η τρίτη φορά που θα συνεργαστούν. Μία στον Αρκαδικό το 2015-2016, όπου είχε κάνει πολύ καλή σεζόν ο Βασίλης. Ήταν η σεζόν που ξεπετάχτηκε, ας το πούμε έτσι. Ναι. Και μία στον Ηρακλή, εσύ τα έζησες κιόλας. Ναι, ναι. Το 2019-20, πάλι με τον Γιάννη Καστρίτη, που πραγματοποίησε και εκεί πολύ καλές εμφανίσεις στη συνεργασία του. Η καλύτερη του χρονιά ήταν μάλλον εκείνη. Ναι. Τώρα, βεβαίως, ο Άρης, είπαμε ότι ο πρωταρχικό του στόχος, πέρα από την αγωνιστική φυσικά, να είναι ανταγωνιστικός και τα λοιπά, από την αγωνιστική καταξίωση, είναι πάντα η εξυγίαση, πάντα να μπορεί να τα φέρνει βόλτα, να το πούμε έτσι χαρακτηριστικά. Άρα θα χρειαστεί και τη βοήθεια του κόσμου, έτσι, θα βγουν και τα διαρκεία σύντομα. Σωστά, έτσι ακριβώς. Τα διαρκεία, σκεφτόμαστε, στο επόμενο δεκαήμερο θα κυκλοφορήσουν για την επόμενη σεζόν. Σίγουρα και μετά την καλή περσινή χρονιά και την αισιοδοξία που έχει γεννηθεί για κάτι ακόμα καλύτερο φέτος. Ναι. Πιστεύω ότι ο κόσμος θα στηρίξει. Υπάρχει φυσικά και αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου που τρέχει. Ο κόσμος, τα μηνύματα του κόσμου αναφορικά τουλάχιστον τα διαρκεία είναι αισιόδοξα, γιατί αρκετός κόσμος ζητάει την έκδοσή τους. Κάτι που σημαίνει ότι είναι διατεθειμένος, ναι, να στηρίξει. Σίγουρα αυτό θα βοηθήσει πάρα πολύ την ομάδα, γιατί όπως είπες και εσύ, δεν είναι μόνο το αγωνιστικό. Άρης δίνει δύο αγώνες, είναι τα χρέη του παρελθόντος. Μειώθηκαν σε σημαντικό βαθμό την περσινή χρονιά. Όμως υπάρχει πολύς δρόμος ακόμα
και πρέπει να υπάρξει κάθε πιθανή βοήθεια για να μπορέσει να μειώσει ακόμη περισσότερο τα χρέη του Άρης και να συνεχίσει το δρόμο της οικονομικής εξυγίανσης. Ναι. Υπάρχει βεβαίως η εξέλιξη, νομίζω, και η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, έτσι, η προσπάθεια που γίνεται. Και βεβαίως θα πρέπει να πούμε ότι και ο Άρης έχει πληγεί, όπως και όλες οι ομάδες, από αυτή την ανισορροπία που υπάρχει, έτσι θα τη χαρακτηρίσω εγώ, σχετικά με τα έσοδα από το στοίχημα. Τι γίνεται τώρα εκεί, έχουμε πρόβλημα. Σίγουρα. Σίγουρα, γιατί πρώτον είναι μια εποχή νεκρή και χωρίς έσοδα, και δεύτερον, όπως είπαμε, ο Άρης έχει να αντιμετωπίσει και το θέμα των οφειλών. Δηλαδή αυτά τα χρήματα για τον Άρη θα ήταν μια πάρα πολύ μεγάλη ανάσα. Βέβαια. Γιατί και το ποσό για τα δεδομένα του μπάσκετ είναι σημαντικό. Οπότε θα μπορούσε να κλείσει πάρα πολλές τρύπες με αυτά τα χρήματα. Mm-hmm. Δεν είναι πολύ αισιόδοξα τα μηνύματα. Χθες υπήρχε ένα συμβούλιο στον ΕΣΑΚΕ, όπου ουσιαστικά υπόθηκε πως η αντίδραση της κυβέρνησης σε όλο αυτό το γαϊτανάκι, το πούμε, των τελευταίων ημερών, όπου έγινε λόγος ακόμα και για πιθανή αναβολή τόσο του μπάσκετ, πρωταθλήματος μπάσκετ, όσο και του βόλεϊ, η απάντηση είναι ότι δεν υπάρχουν χρήματα και ότι ναι, θα δοθούν τον Ιανουάριο. Βέβαια, επίκυνται κάποιες συναντήσεις του επιτελείου του ΕΣΑΚΕ, του Προεδρίου, με τους αρμόδιους υπουργούς, από όσο γνωρίζω, ναι, τους κυρίους Ταϊκούρα και Αδιανάκη, για να φανεί τι μπορεί να γίνει. Δεν ξέρω, πάντως στην παρούσα φάση που μιλάμε δεν είναι πολύ αισιόδοξα τα μηνύματα. Δεν είναι πολύ αισιόδοξα, όντως. Και υπήρξε και μια ανακοίνωση η οποία ψιλολάιτ μου φάνηκε, να μου επιτραπεί η έκφραση. Εντάξει, λίγο έτσι συνενετική. Ναι, ναι. Ο ΕΣΑΚ αποφάσισε να κρατεί χαμηλούς τόνους, να μην βγει αντιπαράθεση σε κόντρα. Δεν έγινε επίσης κουβέντα, για, από όσο γνωρίζω, για λουκέτα ούτε και τα λοιπά, για αναβολή, ναι, ναι, για αναβολή, ναι, κλήρωση πρωταθλήματος και τα λοιπά. Σωστά. Στην φάση δηλαδή δεν φαίνεται να υπάρχει τέτοιο θέμα. Βέβαια, να δούμε λίγο, γιατί είναι αρκετές, δεν είναι μόνο Άρης, είναι αρκετές οι ομάδες που ζορίζονται. Και ένας λόγος είναι ότι αυτά τα λεφτά τα είχαν προϋπολογίσει. Δεν ήταν ότι τα περίμεναν ως ένα ξαφνικό, ας πούμε, πεσκέσι, όπως ήταν την πρώτη φορά που τα πήραν, έτσι, πέρσι τον Απρίλιο του 2021, που εκεί ήταν λίγο, ας το πούμε, σαν αναπάντεχο. Η χρονιά οδεύε προς το τέλος της και οι ομάδες πήραν μια σημαντική ανάσα. Τα δεδομένα λεφτά τα είχαν προϋπολογίσει. Είναι ένα έσοδο το οποίο προϋπολογίστηκε όπως τα τηλεοπτικά, για παράδειγμα. Ναι. Και όταν δεν το παίρνεις, και όταν μιλάμε τώρα για, ξέρω, κάπου 250.000 ευρώ, νομίζω, όταν τα μπάτζετ των ομάδων είναι 400, 500, 600 χιλιάδες, καταλαβαίνουμε ότι είναι σχεδόν το μισό μπάτζετ σε αυτά τα λεφτά. Βέβαια. Οπότε σίγουρα αντιμετωπίζουν αρκετές ομάδες πρόβλημα. Το είδαμε και προς το τέλος της περσινής χρονιάς, όταν έμειναν κάποια ανοίγματα προς παίκτες κτλ. Όταν σταμάτησαν πλέον τα έσοδα. Mm-hmm. Οπότε πιστεύω ότι επειδή έχουν πάρει όλοι από στοίχημα, μάλιστα από ό,τι ακούω, δεν ξέρω τώρα, εσύ ίσως ξέρεις καλύτερα, το ποδόσφαιρο αναμένεται να πάρει κάποια λεφτά. Θα πάρει, ναι. Και ήδη έχει πάρει αρκετά και θα πάρει κι άλλα, λένε. Ναι, τώρα πήραν και οι ομοσπονδίες έξτρα λεφτά πριν από 1,5 μήνα, νομίζω. Ανακοινώθηκε πριν από λίγες μέρες. Ναι, ναι, πήραν οι ομοσπονδίες. Για τις εθνικές ομάδες. 46 εκατομμύρια. Ναι, πιστεύω ότι τώρα, εντάξει, ένα ποσό, το μιλάμε για τον μπάσκετ, το συνολικό ποσό, όπως ξέρω, είναι 3,5 εκατομμύρια ευρώ. Δεν είναι κανένα τραγικό ποσό, δηλαδή, να μιλάμε για δεκάδες εκατομμύρια κτλ. Τέλος πάντων, ας ελπίσουμε ότι θα βρεθεί, ναι, μια λύση, γιατί πραγματικά οι ομάδες το έχουν ανάγκη. Σωστά. Ωραία. Τώρα τι έχει το πρόγραμμα για τον Άρη, κάποιες κινήσεις ακόμη? Κοίταξε, ναι, μην έχουν μείνει κάποιες κινήσεις ακόμη. Έχουν αποκτηθεί μισή ξένοι, τρεις ξένοι θα αποκτηθούν άλλοι τόσοι. Τώρα από εκεί και πέρα η προετοιμασία αναμένεται να ξεκινήσει προς τα τέλη του μήνα, και γύρω στις, ναι, ναι, 22 Αυγούστου. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι υπάρχουν και τα προκριματικά του FIBA Europe Cup στα τέλη Σεπτέμβρη, οπότε η ομάδα πρέπει να είναι έτοιμη. Γιατί αυτός είναι ένας βασικός στόχος. Οι Wolves αυτοί όλο κάνουν μεταγραφές, όλο παίρνουν παίκτες. Οι Wolves είναι μια καινούργια ομάδα η οποία χτίζεται από την αρχή, ναι, και είναι ένα, λογικά 12 παίκτες θα πάρει. Ναι, συνέχεια παίρνει Λιθουανούς, δηλαδή, διεθνείς κτλ. Νομίζω ότι έχουν, και έχουν ένα περιορισμό. Έχουν ένα περιορισμό ξένων, οπότε νομίζω θα πάρουν μόνο 4 ξένους, αν δεν κάνω λάθος. Αλλά και πάλι οι Λιθουανοί που παίρνουν είναι αρκετά καλοί παίκτες. Ναι. Ήταν γνωστό ότι ο αντίπαλος του Άρη θα ρίξει αρκετά λεφτά. Έχει πάρα πολύ υψηλές προσδοκίες και για την Ευρώπη και για το Λιθουανικό πρωτάθλημα. Σωστά. Που έχει να αντιμετωπίσει Ζαλγκίρης, Ρήτας κτλ. Θέλει, λέει, να είναι η νέα δύναμη. Η νέα δύναμη του Λιθουανικού μπάσκετ θέλει να είναι. Ακριβώς.
Οπότε, εντάξει, τα πράγματα είναι δύσκολα. Για μένα ήταν η πιο δύσκολη κλήρωση που μπορούσε να τύχει στον Άρη. Ναι, όντως. Όμως, εντάξει, τώρα αυτό όλα στο παρκέ κλείνονται. Ναι, σωστά. Είναι και αρχή της χρονιάς, οι ομάδες θα είναι και ανέτοιμες κιόλας. Δεν θα είναι δηλαδή σε full φόρμα. Οπότε, να δούμε. Να δούμε φυσικά και πού θα γίνει η διοργάνωση. Όπως είναι γνωστό, ο Άρης περιμένει την ειδοποίηση της FIBA για να δηλώσει υποψηφιότητα, ναι, για να φιλοξενήσει το προκριματικό όμιλο, που αποτελείται από 5 ομάδες και θα γίνει από τις 27 στις 30 Σεπτεμβρίου. Οπότε περιμένουμε τις εξελίξεις. Ωραία. Έγινε, Αντώνη, σε ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση, για την κουβέντα. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια.